Χιονισμένο τοπίο είναι η Αμηχανιώνα, καθώς εδώ και 2 μέρες χιονίζει συνεχώς, δίχως να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως βλέπετε, αντιμετωπίζουμε άσχημα καιρικά φαινόμενα. Οι τελευταίες 2 μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για το χωριό μας. Βέβαια, οι συνεργάτες μου και εγώ συστρατεύσαμε βιτία τα οποία έριχναν καθημερινά θαλασσόνερο, αλάτι και φυσικά ήμασταν επιποδός όλη νύχτα για να αποκαταστήσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οι περισσότεροι οδικοί άξονες είναι ανοιχτοί, ενώ τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά. Όλοι οι κεντρικοί άξονες είναι ανοιχτοί. Υπάρχουν βέβαια κάποια στενά, κάποιοι πάροδοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αλλά επειδή όπως σας είπα δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στους κεντρικούς άξονες, δεν αντιμετωπίζουμε πλέον κανένα άλλο πρόβλημα. Και σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά? Σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία για 2η μέρα λόγω καιρικών συνθήκων. Νομίζω ότι από αύριο τουλάχιστον τα λύκεια θα πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά. Συναντήσατε σήμερα προβλήματα λόγω τη χιονιά αυτές τις μέρες? Προβλήματα στους μικρούς τους δρόμους μέσα που είχε λίγο πάγο. Μετά καθαρίσανε, το πρωί δηλαδή. Μετά καθαρίσανε. Ο καιρός είναι στη δουλειά για να ξεκινήσουμε να πάμε, πρέπει να περάσει αυτή η εβδομάδα. Ψαράσουμε. Και είμαι 75 χρονών και πάω στη δουλειά για να τα βγάλω πέρα. Έχετε ξαναδείς εσύ εδώ από την πείρα σας, έτσι τόσο πολύ χιόνι εδώ? Πρώτη χρονιά φέτος είναι. Πολλά χρονιά πριν 30-40 χρονιά έγινε αυτό το πράγμα. Αν Νικολάου θυμάμαι, παλικάρι μου κι εγώ, είχαν γεμίσει δρόμοι, σαν με τα μάξι, τόσο αψηλά τα χιόνια. Αλλά από τότε ξανά ήταν πολύ λίγουστα. Μια χιόνιζε, μια έκανε. Εντάξει, χτες είχα ένα προβληματάκι με τις σκάλες μου. Ήμουν συνέχεια με ένα φτιάρι λίγο για να μην πέσουν και τα παιδιά και εγώ φυσικά. Εντάξει, αλλά εντάξει. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχολείο, έτσι? Όχι, δεν έχουν σχολείο, αλλά εντάξει, τα μεγάλα τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Όπως βλέπετε, στη Νέα Αμηχανιώνα ο χιονιάς δεν έχει σταματήσει εδώ και 2 μέρες. Εξάλλου, ο καιρός δεν αναμένεται να βελτιωθεί ούτε την επόμενη εβδομάδα. Λίγο δύσκολα είναι για να βγεις έτσι για ψώνια και αυτά. Εντάξει, οι δρόμοι είναι καθαροί, αλλά πάλι γλιστράει λίγο. Αυτά. Για περιγράψτε μας λίγα και την κατάσταση. Χθες ειδικά το βράδυ έριχνε αρκετό χιόνι. Ναι, χθες είχε χιονοθύελα έτσι. Μέσα σε λίγη ώρα είχαν ασπρίσει τα πάντα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το χιόνι γενικά, αλλά δημιουργεί προβλήματα δηλαδή. Εδώ τώρα στα τόπια μας δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εδώ όλα μια χαρά. Δεν φταίνει που είχαμε τις δυσκολίες με τα χαράσια και με όλα αυτά, έχουμε και το χιονιά και την κακοκαιρία, όλα μαζί. Εσείς τώρα φαντάζομαι λόγω κρύου περισσότερο, ενεύεται περισσότερο το καλοριφέρ. Τι να ανάψουμε, γιατί έχουμε να ανάψουμε. Τίποτα δεν ανάβουμε. Τώρα το πρωί λίγο βγήκε ένα μηχάνημα του Δήμου και άνοιξε τους δρόμους. Τίποτα. Δύσκολα. Λίγο χιονάκι και οι δρόμοι κλείσανε. Πολύ δύσκολα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια μικρή κακοκαιρία. Με τις οικογένειες έχουν το πρόβλημα. Ναι, το χιονιστικό πέρασε μόνο από κάποια πολύ λίγους δρόμους. Πάνω στη Κιζίκου δεν έχει περάσει ακόμα. Και είναι λογικό ότι υπάρχουν προβλήματα. Οπότε αναγκαστικά σίγουρα ποδαράκια. Χθες λίγο περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Έριξε αρκετό χιόνι. Εντάξει, δεν είναι δραματικά τα πράγματα, απλά η περιοχή δεν είναι συνηθισμένη. Εντάξει, ήθελε αλυσίδες, ήθελε λίγο προσοχή στο τιμόνι. Αυτά είναι. Είναι πολύ όμορφα με τα παιδιά. Για τα παιδιά είναι χαρά να βγουν έξω και να παίξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα. Αλλιώς ο καιρός στρώνει σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, να δουν και χιόνι και αυτά, γιατί στην περιοχή εδώ σπάνια χιονίζει. Εσάς πώς σας φαίνεται παρόλα αυτά, μια άσπρη μέρα ωραία, βέβαια σε αντίθεση με την ψυχολογία όλων των Ελλήνων? Φαίνονται πιο καθαρά κάποια πράγματα γιατί τα κρύβονται, το κρύβει το χιόνι. Λεπτομέρειες άλλες δεν φαίνονται και ας πάρουμε κι εμείς λίγη ψυχολογία για να κρατηθούμε από αυτό. Όπως είναι φυσικό, τα παιδιά ήταν αυτά που χάρηκαν περισσότερο το χιόνι.